Μερσί, μανέστρο μου, μερσί, και μύτη σου του εσύ. Μανέστρο μου, αύριο θα σε πληρώσω, γιατί απόψε δεν έχω ούτε ψηλά, αλλά μου λείπουνε και τα χοντρά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε μια υπέροχη κωμωδία, τα 82 εντάλματα της αφιδομοσυνάς. Η παράσταση είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στον καραγιοζοπαίκτη από την Αμβουργό, Κωνσταντίνο Γεράκη. Έχει πιάσει τις υπέροχες φιγούρες που βλέπετε και για κοσμού το χώρο εδώ. Και τα υπέροχα σκηνικά βέβαια. Έλα Μανουλίτσα μου, έχει να γίνει και απόψε. Θα γελάσει ο διάολος ο Αρετσίνοπλος και το παρδαρό κατσίκι. Να, μα την Παναγία. Εάν σας λέω ψέματα, να βόξω να μου δώκετε από 10 ευρώ. Κύριε Μανουλίτσα, θα σας πεταχτεί ο απαλός αρκέτα από τα γέλια. Γέλια μέχρι τα κρύο. Γέλια μέχρι για νύξεως των εντεροειδών σωλήν. Πάω εγώ μέσα να βρω τα παιδιά μου τώρα. Όλος ο λόγος, πρόσεχη. Παρήκημη της παραπέρα, ρε. Κουλάσιο, ρε. Ζυγηθείτε καλά, ζυγηθείτε καλά. Φάρτε τη ζυγαριά. Φάρτε με. Με το παράγγελμα που θα σας δώσω, θα βγάλετε όλοι το αριστερό. Κιό το μάτι. Που πόδι, ρε, πλάκα. Όλος ο λόγος, όλο το σύνδασμα, όλη η μεραληθεία, η ευρώς, μάρς. Ένα, δύο, ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα. Όψος βέρκος μέσα βαλός. Σαράντε το βελικοκό, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Σαράντε το βελικοκό, ρίκο, ρίκοκο. Και το κουκούτσια μίγδελο, μίγδα, μίγδα, μίγδελο. Και το κουκούτσια μίγδελο. Πού και μου κόψες το αίμα.
χαρακτήρι. Στο σχολείο που πηγαίνεις, είσαι καλός μαθητής. Πατέρα μου, σε όλα μπαίνω άριστα. Μπράβο, λεβέ. Εσύ, κοπρίτη. Και εγώ τέτοιο παίρνω. Τι παίρνεις? Άχρηστα. Όχι άχρηστα, μωρέ. Άριστα. Από αυτό. Και σου έβαλες ένα δασκάλα από το 10. Ναι, παιδάκι μου. Τώρα και πώς το έβαλες ένα δασκάλα από το 10, αφού είσαι τούμπλο, μωρέ. Μου λέει, σήμερα σου βάλε το 0, αύριο να περάσει να σου βάλε και το 1. Και έτσι τα έπαιρνα και εγώ τα δεκαετία στο σχολείο. Θυμάμαι, φίλοι μου, είχα μείνει 27 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. 20 δασκάλοι πήρανε σύνταξη στην πρώτη μου. 30 δασκάλοι πήραν μετάθεση στην πρώτη μου. Θυμάμαι, είχα ένα δάσκαλο. Τον θυμάμαι, μου έλεγε, «Γες βρε Καραγκιόζη από την πρώτη και ας πεθάνω». Ο δάσκαλος πέθανε στην πρώτη μου. Και δεν μου λες, παπά μου, τι είναι κουλάκι μου, «Επήρα στα πολιτήρα από το δημοτικό». Ναι, πήρα πρώτο του στρατού και ύστερα από το δημοτικό. Εσύ, μωρό μου, είσαι καλός μαθητής. Εγώ, παπά μου, στο σχολείο, μόλις εκείνανε το μάθημα, μπράβο, σηκώνα το χεράκι μου. Για αυτή στο μάθημα, όχι. Και τότε, να πάω για τσίσα μου, αν την αγαλείς. Αυτός είναι ο Παναγής. Για να σας ρωτήσω τώρα που θρησκευτικά, τι ξέρετε. Για πες μου, κοριτήρι μου, ποιο πρώτα έφτιαξε ο καλός μας ο Θεούλης? Ο Θεός, μπαμπά μου, πρώτα έφτιαξε τον Αδάμ. Πολύ σωστά. Μετά από τον Αδάμ, τι γίνεται, μικρέ μου? Καλά, τι γίνεσαι, καλά είσαι? Λέω, ρε, μετά από τον Αδάμ, ποιον έφτιαξε ο Θεός? Α, μετά από τον Αδάμ, ναι. Μετά από τον Αδάμ έφτιαξε την Αδάμενα. Ποια Αδάμενα, μωρέ? Μετά από τον Αδάμ, ο Θεός έφτιαξε την Εύα. Α, ναι, μωρέ, την Εύγα, την Εύγα. Για πες μου, κοπρίτη, γιατί ο Θεούλης έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο? Τους έδιωξε γιατί φάγανε τον μήλο. Μπράβο. Ήσαν τα κουκουτσάκα μου. Με βρίασκε ο Θεός. Λες το διάλο που είδα από εδώ πέρα. Μου λένε τον Παράδεισο. Λες το διάλο. Λέει τέτοια πράγματα ο Θεός. Γιατί μην πρέπει τους έδιωξε? Τους έδιωξε γιατί δεν πληρώνανε ενοικείο. Λες, καρδούλα. Και πώς την έφτιαξε την Εύα, κοπρίτη? Λέει ο Θεός του Αδάμι. Ναι. Αδάμι, θα φτιάξω την Εύα. Μπράβο. Αδάμι, θα φτιάξω την Εύα. Ναι. Τη φτιάχνω. Ναι. Αδάμι, τελευταίο βράδυ που κοιμάσαι ήσυχο. Βρείτε το βλάκα. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Να κάνουμε λιγάκι μαθηματικά. Για πες μου, κολλητήρι. Έχεις 10 μήλα. Μου δίνεις εμένα το 5. Τι σου κάνω? Αφαίρεση, παπά μου. Πολύ σωστά. Κοπρίτη, έχεις 3 μήλα. Σου παίρνω το 1, τι σου κάνω? Τα 3-2. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Για πες μου, κολλητήρι, ο ουρανός, τι γένος είναι? Ο ουρανός, παπά μου, είναι γένος αρσενικό. Μπράβο. Και η θάλασσα? Η θάλασσα είναι γένος υλικό. Μπράβο, λέει μετάκο. Για πες μου, κομπρίτη, γιατί ο ουρανός είναι γένος αρσενικό και η θάλασσα γένος υλικό? Γιατί ο ουρανός είναι από πάνω και η θάλασσα από κάτω. Ας πούμε, κύριε. Θα τρεπόσασαι λιγάκι, μωρέ. Δεν έχετε ξεπιτυλίσει από όλους. Να είσαστε καλοί μαθητές. Να πηγαίνετε στο σχολείο. Να μην βρίζετε. Να μην μαλώνετε, να μην κλέβετε. Πολύ άσχημο πράγμα είναι να κλέβετε. Του πήρε, του πήρε φουγόπολα, του πήρα. Μπράβο, καλούν. Άσχημο πράγμα, παιδιά, είναι να κλέβετε. Του μου λες, τι μου λέει, τι γνώνη σας, τι πήρα κι αυτή. Μπράβο, καλούν, μπράβο. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, μπορείς, παιδί μου, κολλητήρια, να μου πεις για ένας σκόπος
στον οποίο δεν φυτρώνει τίποτα. Πώς λέγεται? Λέγεται, πατέρα μου, έρημος. Πολύ σωστά. Για πες μου εσύ, μικρέ, μια έρημο. Είναι η έρημος Σακάρα. Μπράβο. Για πες μου και εσύ, κομπλήτη, μια έρημο. Που να μην φυτρώνει τίποτα. Ναι. Η καράφλα σου, αστυρία. Έχω πάλι κουτσοκόλι. Για πες μου, πολιτήρι. Ξέρεις κανένα ζώο με πολλά δόντια? Είναι ο λύκος. Και το γαϊδουράκι. Μπράβο και το γαϊδουράκι. Για πες μου, κοπρίτη, ένα ζώο με πολλά δόντια. Είναι η τσατσάρα. Η τσατσάρα, μωρέ. Κρίμα τα λεφτά που καλά όσα πανεπιστήμια που πάτε. Δεν ξέρω ποια λεφτά καλά σιωπή. Ζώο είναι η τσατσάρα, μωρέ. Για πες μου ένα άλλο ζώο που να μην έχει κανένα δόντι. Η γιαγιά. Για πες μου, μικρούλι μου, ξέρεις κανένα άγριο ζώο που να τρώει ανθρώπους? Είναι η μάνα μου. Τι λες μου, βρε βλάκα, η μάνα σου είναι ζώο, μωρέ. Το πρωί δεν της είπες, με έφαγες, μωρέ, αρκούδα. Εντρέπεσαι λίγο. Ρε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Μας κάνεις τον έξυπνο, ρε. Εσύ, μωρέ, αδελφή της γλύπης. Όλα ρωτήσεις μας κάνεις. Ναι. Να βάλουμε ένα ένιγμα. Ωραία. Να δούμε, θα το βρεις. Θα το βρω. Τα καλά παιδιά πρώτα σκέφτονται και ύστερα παντού. Ναι, αλλά να βάλουμε στοίχημα όμως. Τι στοίχημα να βάλουμε? Έχεις λεπτά πάνω σου? Έχω. Πόσα έχεις? Έχω 10 ευρώ. Ωραία. Βάλ τα χάμου. Βάλ τα χάμου. Να τα βάλω. Εσύ έχεις λεπτά. Έχω 5 ευρώ, είσαι μεγαλύτερος. Βάλ τα χάμου. Λοιπόν, έχω ένα πραγματάκι. Ναι. Που για ένα δευτερόλεπτο της ώρας κάνει τον γύρο του κόσμου. Μάλιστα. Πέφτει μέσα στη θάλασσα. Ναι. Ξαναβγαίνει όξο. Μπράβο. Γυρνάει όλα τα αστιατόρια της Ελλάδος. Ναι. Τρώει ό,τι φαγητό βρει μπροστά του, αλλά στόμα δεν έχει. Πες το που μας κάνεις τον έξυπνο. Πως το βρεις τον τελευταίο. Γυρνάει όλα τα αστιατόρια της Ελλάδος. Ναι. Τρώει ό,τι φαγητό βρει μπροστά του, αλλά στόμα δεν έχει. Πες το, ρε. Παιδάκι μου, δεν το ξέρω. Εδώ ξέρεις? Όχι. Ωραία. Παίρνω εγώ τα 10 ευρώ, πάρε και εσύ τα 5, ούτε και εγώ το ξέρω. Κύριε, 5 ευρώ τσι θα πάρει για το ξέρω. Δεν μας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε κανένα ποιηματάκι στο σχολείο? Εγώ, παπά μου, έχω γράψει δικό μου ποίημα. Ορίστε. Έχω γράψει δικό μου ποίημα εγώ. Για πες το μας. Στην αμμουδιά καθόμουνα και χάζευα τον στόλο και τα φρισμένα κύματα μου χάιδευαν τον αστράγαλ. Βρε παιδάκι μου, το ποίημα σου δεν ταιριάζει. Εκεί που λες στόλο, δεν πάει με τον αστράγαλο. Το ξέρω, ρε πατέρα, αλλά τα κύματα δεν φτάνανε παραπάνω. Ξέρω πείμα. Για να σε δω μας εδώ ψηλά, να σε χειροκροτήσουν και εσένα. Για πες το ποιηματάκι σου. Ανάκη άσπρα και παχύ, της μάνας στο καμάρι, 25 το κιλό που λέτε στο παζάρι. Μπράβο. Κανή τσίσα, ρε. Κανή τσίσα να γελάσουμε, ρε. Παπακό. Yeah. Ο κοπρίτης δεν είναι καλό παιδάκι. Τι την καρδούλα μου. Μου λέει να καμπώ τα τσίτσα μου πάνω σου. Λέω, δεν πιστεύω να κάνεις κανένα σέντια με 2,5 γρασία εκεί πάνω. Εγώ είμαι καλό παιδάκι. Μπράβο. Δεν θα καμπώ τα τσίτσα μου. Μπράβο. Λέω να κάνω τα κακά μου. Ακούσε εκεί. Λοιπόν, τώρα να πούμε και μια καλησπέρα στον κόσμο και να πάμε γραμμή στην παράγκα να φάμε. Για καλησπέρα σε τον κόσμο, πολιτήρι. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια κλασική κωμωδία
τα 82 εντάλματα του Καραγκιόζη. Καλή διασκέδαση. Μπράβο, λέμε. Και τώρα που τα είπες καλά, να δεις και εγώ τι καλός πατέρας που είπε. Θα σου πάρω μόλις τελειώσουμε την παράσταση, πέντε σουφλάκια να φερεζιδείς. Θα φάω κι εγώ πατέρα. Ναι. Θα φάω τον ψαχνό, θα σου δω πως έλα τα καλαμάκια να τα γλύφεις. Για πες και εσύ μια καλησπέρα που πρέπει. Καλησπέρα ανθρώποι. Καλησπέρα του τυρόμου. Και έτσι χαιρετάνε τον κόσμο. Τι θα λέω ρε πατέρα. Θα πεις αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, καλώς μας ήρθατε. Ξυπόλοι κι όλοι ήρθατε. Όχι ρε, χωράνε τσαλούχια ρε. Νομίζεις επειδή είμαστε εμείς ξυπόλοι, είναι κι όλος ο κόσμος ξυπόλοιτος. Για πες μου εσύ μωρό μου, τι να πω ρωτά μου, με κοροϊδεύεις. Για πες μου καρδούλα μου, τι να πω σηκώτη μου. Ό,τι σου λέω εγώ, θα το λες κι εσύ. Ωραίες. Αξιότιμοι κύριοι, ξυπόλοιτοι σκύλοι, κυρίες, κηδείες, λιμόσυνα, συλλήτουργα. Πες μου λίγο κακομύρι. Παπά μου, είναι ο πολιτήρι. Πότε θα μας φορέσεις παππούς και επιτέλους. Παππούς και παιδάκι μου, εδώ δεν έχουμε ένα ευρώ στην τσέπη. Ναι, αλλά του χρόνου θα πάω γυμνάσιο, θα με κοιτάνε οι κοπελίτσες, δεν μπορώ να είμαι συμφόρητος. Ένα σπάρο δεν ζευγάρι. Τι νούμερο θέλεις, πολιτήρι? Εγώ, παπά μου, θέλω 40. 40. 40. Ωραία. Εσύ, κοπρίτη. Εγώ. Τι νούμερο, παππουτσάκι, θέλεις? Εγώ θέλω 43. Θα μου το πάρεις μόνο το φοράκι του χρόνου που θα έχει μεγαλώσει το ποδάρι. Μπράβο. Νεύμα οικονομίας, ο κοπρίτης. Εσύ, μικρούλη μου, θέλω να σου πάρω παπούτσια. Θέλω. Τι νούμερο θέλεις? Θέλω 45. 45 παιδάκι μου, 45 νούμερο. Μέχρι να μου το πάρεις, τόσα θα κοινά στο ποδάρι. Λοιπόν, περάστε γρήγορα μέσα και έχετε πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Τι φαΐ έχουμε, παπά μου? Έχουμε τσουράπια παραγεμιστά με άμμο και κάτσες και μισθές με πλεονίδι του πούνου στις χάρτες. Περάστε γρήγορα μέσα να μην κρυώσουν και οι ελιές. Έχω και ένα άλλο φαΐ, αλλά θα το πάω μόνο. Τι φάει, παπά μου? Μπεθερά μου στο κούρ. Περάστε γρήγορα μέσα. Περάστε να μην κρυώσουν οι κυρίες. Περάστε. Γεια, μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Ωραία. Yeah.
θέλει ταπείνωση. Αριστερά, μήπως βρω καμιά δουλίτσα και βγάλε το μερικά μου σήμερα για το παιδάκι. Ας προχωρήσω προς την πλατεία, μήπως και συναντήσω κανένα μπέι, κανένα αγά και βγάλε το μερικά μου. Αχ, για να δω, κάποιος έρθει από εκεί. Thank you.
έχουν πέντε χίσες πρεσκυνό. Το είσαι καλό που είσαι πόδι, είσαι και πόρο παιδί. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να σε δίνει χρόνια κοντά. Τα διαματάκια μου να βγάλω για την ευγενία σας, κοσμός πατζεβότ. Τόνουν τα μηνόμες. Τι κάνετε. Σας βλέπω κάπου στεναχωρημένοι. Και μου είναι να μην είμαι στεναχωρημένος, πήρε μου πατζεβότ. Ψάχνω εδώ και 8 μήνες να βρω ένα όνομα. Πάτε για βαπτίσια μήπως. Όχι. Ψάχνω να βρω κάποιον Καραγιώζη Καραγιωζόπουλο. Τον ξέρεις. Τι να σας πω τώρα. Κάποτε τον ήξερε, τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι, τον φέρετε. Τον ξέρω. Ο άνθρωπος αυτός καταζητείται. Έχουμε στο σεράι 82 εντάγματα συλλήψεώς του. Τι μου λέτε κοντά μου. Ναι, ναι, χοντζεβό. Μα καλά και τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει κάνει χοντζεβό. Κάθε μέρα μου έρχονται παραπονούμενοι στο σεράι για αυτόν τον καραγιό. Την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε έρθει ένας κύριος με ένα κεφάλι σαν με πόλη ταλαιπωρισμένο. Τον είχε χτυπήσει αυτός ο καραγιός. Μα καλά, με ποια δικαιολογία, παιδί μου. Μου λέει μην κινείσαι, παίρνει μια πέτρα, του την πετάει στο κεφάλι. Μα και τι με βαλώσει, κύριε, του λέει. Να ήταν μια μήκα, θα σε έρθει το γεμπροντουλάκα, του λέει. Ο Χριστός και Απόστολος. Χθες τι έκανε στο μοναστηράκι, Χατζημό, τα έμαθες. Μια μάρα. Είχε δέσει πάγους, καροτσάκια, σε ένα φορτηγό. Και μόλις ξεκίνησε το φορτηγό, όλη την αγορά που άλλαγε μαζί. Ο Χριστός και η Παναγία. Γι' αυτό Χατζημό, πάρε παιδί μου αυτήν εδώ την Ιταλή και πήγε να ανταλλαλίσεις σε όλους τους μαχαλάδες, σε όλες τις γειτονιές και να πεις ότι όποιος βρει που βρίσκεται ο Καραγιώζης, που μένει, που κοιμάται, θα πάρει μία αμοιβή 1000 ευρώ από το σαράι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξέρω, εάν ακούσεις τίποτα, παίρνω να με ειδοποιήσεις. Κατάλαβες. Μάλιστα, εφέτη. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Να πάτε στο καλό. Στο καλό, εφέτη. Να είσαι καλά. Τους χαιρετισμούς μου στον πασά μας. Να είσαι καλό. Πέτρα να μην βρεθεί να σκοντάψετε. Σε ευχαριστώ. Όπου δίνω ευχή να πιένει κατά. Πού να ψάξω να τον ευρώ. Να είναι σπίτι του. Ή να είναι σε κανένα ταβέρνα και να μην κραμεθάει πάλι. Ας προχωρήσω πως του να συνεδρίσω πουθενά. Ανάθεση. Τρομαντέρ, πάλι μεθυσμένος έρχεται. Τι μου λες? Δεν βάζεις ένα ποτήρι, του λέω.
Τον Πάτη Χαρατζάρη, τον Πίνο. Ναι. Τι να σου λέω. 30 χρονών ένιωσα, ρε. Τι μου λες. Να σε τρελάνω στις κλωτσές. Δεν βάζεις άλλο ένα πλέο. Ναι. Βάζει άλλο ένα. Τον Πίνο Χαρατζάρη. Τι να σου λέω, ρε. Τι να μου λες. 20 χρονών ένιωσα. Και έτοιμος να φτιάξω τη ζωή. Βάλε κι άλλο ένα καημένο του λέω. Το βάλε Καρατζάρη, το πίνω. Ναι. 10 χρονών έγινε ρε. Και έτοιμος να πάω στο πάρκο να παίξω με το βιδάκι. Δεν βάζεις κι άλλο ένα του λέω. Βάλε Καρατζάρη, το πίνω μονορούφι. Ναι. 5 χρονών έγινε. Τι λες βρε. Ναι. Κάνω έτσι να φύγω. Πού πας κύριε μου λέει, δεν πληρώσεις. Καλά βρε πλάκα του λέω. Δεν τρέπεσαι να πάρεις λεφτά που 5 χρόνια πηγάει. Κάτι να κάνεις. Όλο κάτι τέτοια κάνεις. Όλο συσταμένες πας και που θα μου το πας κρασί. Είσαι γάιδρος που πας και πίνεις κρασί. Τι έχω με λέει. Λέω είσαι γάιδρος που πίνεις κρασί. Τι είμαι ο γάιδρος εγώ. Ναι. Πού πίνω το κρασί. Ναι. Δεν θες ε. Θέλω να σου αποδείξω ότι ο γάιδρος δεν είμαι εγώ. Αλλά ο γάιδρος είσαι εσύ. Τι αποδείξε τα μου. Για παράδειγμα. Ναι. Έρχομαι εδώ πέρα για να κουβάμε νερό. Ναι. Τώρα κάτω έρχομαι να κουβάμε κρασί. Ωραία. Ο γάιδερος τι θα πει. Το νερό ή το κρασί. Ο γάιδερος φυσιολογικά θα πει το νερό. Ωραία. Και εσύ τι θα πεις. Το νερό ή το κρασί. Και εγώ θα πιω το νερό. Βλέπεις που ο γάιδερος είσαι εσύ. Που πας και πίνεις νερό παρά με το... Κάτι να κατήσεις. Όλο κάτι τέτοια λες, γι' αυτό σε κυνηγάνε. Ποιος με κυνηγάει, Φέζερ. Καραγκιόζ. Τι. Ξέρεις ποιον συνάντησε προηγουμένως. Ξέρω. Ποιον. Ξέρω εγώ. Συνάντησα τον πολυχρονωμένο, τον Εφέντη τον Ταχύρ. Α, ναι, 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 μου λέει. Δεν ετοιμήθηκες τώρα. Όχι. Δεν ξέρεις τον πολυκρεμένο. Τον Εφέντη τον Ταχύ. Τον υπασπιστή του Πασά. Α, τον Αμπολέμωνα και τον Πασά. Ναι. Και ξέρεις τι μου είπε Καραγκιόζ. Έχουνε στο σεράι 82 εντάγματα συλλήψεως. Καλά και τους πιστεύεις ρε Χαϊδάρη. Μα πώς να μην τους πιστέψω βρε. Αυτοί κρατάνε αρχεία. Κρατάνε σημειώσεις. Ψέματα σου λένε ρε. Τι ψέματα μου λένε. 130 ήταν τα άλλα. Δεν ξέρω πού θα το κάνει ξένο αυτή. Ο κύριο Νάκης. Καλά. Και δεν σε συγκινεί αυτό. Βρε άμα σε πιάσουνε ή θα σε κρεμάσουνε ή θα πας φυλακή. Καλύτερο να με κρεμάσουν. Γιατί. Να γλιτώσω από πουλέματα, ξυρίσματα, καπέλα, σκούφια στο χειμώνα. Ναι, αλλά Καραγκιόζ, περιπάσε τα παιδάκια σου που είναι σαν αγγελούδια. Η ουρίτσα το σμή. Δεν λυπάσαι με την γυναικούλα σου. Πού θα μείνεις στους 5 δρόμους με τα παιδιά. Τι το να κάνω ρε Φέζαρ. Καραγκιόζ μου δεν ξέρω. Εσύ πρέπει κάτι να σκεφτείς. Δεν μπορείς να βρεις καμιά δουλίτσα. Ρε Φέζαρ. Αφού την ημέρα κοιμάμαι. Ναι. Και το βράδυ πάω για ύπνο. Ρε Φέζαρ. Σαν άνθρωπο. Ναι. Τι ώρα θα πρέπει να ξυπνήσω το πρωί. Ναι. Σαν άνθρωπος. 7-8 η ώρα. 7-8 η ώρα. Ώσπου να πληθώ να ξυριστώ. Τι ώρα πάει. Πάει Καραγκιόζ μου. 9 η ώρα. 9 η ώρα. Σαν άνθρωπο δεν χρειαζάει. Να μην πάω κι εγώ μια ώρα στο καφενείο. Να πας. Να μου πιω ένα καφέ. Να το βγεις. Τι ώρα πάει. Πάει Καραγκιόζ μου 11 η ώρα. 11 η ώρα. Σαν άνθρωπο ρε Χαϊδάρη. Ναι. Να μην πάω σπίτι. Να τσακωθώ λιγάκι με τη γυναίκα μου να μαλώσουμε. Και τι να μαλώσετε βρε. Και υποχρεωτικό ρόφημα δεν γίνεται διαφορετικά. Τι ώρα πάει. Πάει Καραγκιόζ μου 2 η ώρα. 2 η ώρα. Σαν άνθρωπο ρε Χαϊδάρη. Ναι. Να μην κάτσω στο σπίτι μου να φάω κανένα ξεροκόμματο με μην τίποτα κανένα κρεμμύρι. Να το φας. Τι ώρα πάει Καραγκιόζ. Πάει Καραγκιόζ μου 3. 3 η ώρα. Σαν άνθρωπο δεν Καραγκιόζ. Ναι.
Να μου ρίξω έτσι δύο ζευγάρια ύπνους μεσημεριάτικα. Να κοιμηθείς, Γιώργη. Τι ώρα πάει, Φεντζάρι? Πάει καλά για όσοι μου πέφτει. Σαν άνθρωπο, δε Φεντζάρι. Ναι. Να μην πω κι εγώ μια ώρα στο Facebook. Έχεις και Facebook, καλά για όσοι μου πέφτει. Εδώ ο Παπαγιώργος έχει και Facebook. Τι μου λες? Πουλάει και τα πρόβατα online. Σαν άνθρωπο, δε Φεντζάρι. Ναι. Τι ώρα πάει? Πάει καλά για όσοι μου, 7 η ώρα. Yeah. Να μην πάω και πάλι μια ώρα στο καφενείο να πιω ένα κρασάκι. Να το πιείς. Τι ώρα πάει? Πάει 8. Και να μην γυρίσω στο σπίτι να δω ειδήσεις. Να μην ρίξω μια μούτσα στην τηλεόραση. Να τη ρίξεις. Τι ώρα πάει? Πάει καλά για όσοι μου, 9 η ώρα. Και σαν άνθρωπο δεν χρειάζεται να μην δω το survival. Ποιο survival κακό κύριε Μάχης. Αν δεν τα χαθείς από εκεί. Τι να κάνω, Φέντζαρ. Σαν άνθρωπος μετά να μου πιέζω να κοιμηθώ όλη μέρα δούλευα. Αν δεν τα χαρεί. Κάθομαι και συζητάω μαζί σου. Λοιπόν, καραγιώζω με εγώ σε προειδοποίησα. Κάνε το κεφαλιού σου, κάνε ό,τι νομίζεις. Τι να κάνω, Φέντζαρ, πώς θα την γλιτώσω. Δεν ξέρω, καραγιώζω μου. Εγώ σε προειδοποίησα. Έχουν βγάλει διαταγή από το Σεράι ότι όποιος ανακαλύψει που μένεις θα πάρει 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Ναι. Δεν θέλετε, δεν μπορεί να πεις ότι τον καραγκιόζι που ψάχνουν, ναι, μένει σε αυτή την παράγκα, να πάρουμε τα λεφτά. Για λεφτά να πάρουμε πρέπει να σε κρεμάσουμε. Δεν θέλετε, να πάρουμε τα λεφτά και μετά κάτι θα σκαρπιστώ, δεν θέλετε, πήγαινε πες, δες ξανά τόσα λεφτά μας εμένα. Λες βρε καραγκιόζι μου. Λέω ρε παιδιά. Τι κέτεις ματάκι. Θα πάω να του πω ότι μένει στην παράγκα εδώ πέρα. Ναι, ρε Φέντζαρ. Άντε, πάω και καραγκιόζι. Πού να μένει, δεν τρέπεις. Ο φίλος σου, ρε. Μα καραγκιόζι. Εσύ δεν μου είπες, ρε. Δεν εγώ σου πω, μωρέ. Άντε, πάω και καραγκιόζι. Πάω να σε προδώσω. Πού να κάνεις πουλημένο το μάρι. Μα καραγκιόζι. Εσύ δεν μου είπες, ρε. Αν εγώ σου πω, μωρέ. Άντε, πάω. Στο καλό. Πάω. Στο καλό. Πάω. Στο καλό. Πάω. Άντε, μωρέ. Πάω κι όλο δόλιο. Άρε μανούλα μου, τα τέσσε μπορεί να δω θεή. Τι μου λες κόντσα εγώ ότι, μάλιστα είπε, ο καραγιός που ψάχνεται, μένει στην καλή απέναντι. Ο ολόκληρη, όσο καιρό δεν το είχα να καλύψει. Okay. Για να χτυπήσω εγώ. Προς. Ποιες έξεσαι που μιλάς. Εδώ αρχή. Κι εγώ χωράω. Τι, βρακή! Βγες έξω εδώ αρχή! Εδώ τέλος! Έβγασαι που μιλάς, να σε δω και φεύγεις. Μπορείστε. Να σε δω λέω και φεύγεις. Μη είδες. Σε είδε. Γεια σου. Εδώ. Εδώ έξω ρε παλιά άνθρωπε. Πού είσαι κύριε καινούργια. Πώς το ονομάζεσαι. Μπορείστε. Λέω το μικρό σου. Το μικρό μου το η γυναίκα μου σπίτι και το μιζέ. Βρε παιδί μου εννοώ το όνομα. Α, το όνομα. Ναι. Εμένα με λένε Μαρία. Πώς σε λένε. Μαρία. Σε λένε Μαρία. Μαρία. Της μάνας σου. Της δικιάς σου. Δεν τρέπεις να πεις για τη μάνα μου ρε. Βρε πλάκα σε ρωτάω το όνομα της μητέρας σου. Α, η μητέρα μου τη λένε Μαστροχαράδο. Και το πατέρα σου. Η Ελενίτσι. Αλλά ρε παιδί, εσύ τα αρσενικά μου τα κάνεις θηλυκά και τα θηλυκά αρσενικά. Ναι, και τα ουδιαίτερα τα κάνω τονιμίες. Κύριε Μαρία, το πίστεψε μου ρε. Δεν με λένε Μαρία, ε. Και πώς σε λένε παιδί μου. Ονομάζομαι Καραγιώδης Καραγιωδόπουλος, γιος του Ρούπα του Μασμαρούπου του Μουστάκη του Στριμιάνου και Σιμίτη Πολυμιάνου. Αλλά ρε παιδί μου, τόσο μεγάλο όνομα έχεις. Ήταν μεγαλύτερο πρώτο. Αλλά τι έγινε. Πέρασε ένα λεωφορείο εδώ στο σπίτι μου τόπος. Τι βλέπω εσύ εξυπόλυτος. Μα πήγαινε. Το πρόσεξε μου ρε. Καλά ρε παιδί. Δεν τα έχεις πλύνει ποτέ τα πόδια σου. Κοντεύει να φυτρώσεις σπανάκι πάνω. Άδια. Το εγώ θα πτέψει την παιδιά σπανάκι βγει. Αυτό το νίκη δεν το κόβεις. Το νίκη αυτό. Ναι.
Τον είχε αυτό ένα υδραυλικό φρένο, φρενάρεση και τη χώρα. Πού έγινε η παιδί μου? Εγινήθηκα στο σπίτι μου. Ναι, αλλά σε ποιο μέρος κατρινός. Σε γωνιά στο τσάκι. Και εκεί με έκανε η μάνα. Και θυμάμαι και τη μέρα είχε πιάσει πολύ βροχή, μόλις ήταν να γεννηθώ. Ναι. Και μου λέει η μάνα μου, πήγαινε στο καφενείο να βρεις τη μαμή, είναι ανάγκη να σε γεννήσω. Σου είπε η μητέρα σου, μόλις. Και τι έκανες? Τι να κάνω, πήγα πανικόπλητο στο καφενείο, έπιασα τη μαμή, παίξαμε ένα τάβλι. Παίξατε και τάβλι? Ναι. Πιάσαμε την κουβέντα για την πολιτική, για το ποδόσφαιρο, αργήσαμε να πάμε στο σπίτι, νευρίασε η μάνα μου, δεν σε έγινα όλη μου λέει. Και τι έγινε? Δεν γέννησε η θειά μου. Βλέπω είσαι και κωμικό. Είμαι γουμήνος και μικρός. Λοιπόν πρόσεξε, γιατί έχω εντολή να σου οδηγήσω στη φυλακή. Δεν διδρόγω τη φωγή κακομύρη. Θα σου περάσω χειροπέδες. Άμα είναι κερδάς και καφέδες πάμε. Προχώρα μαζί μου. Μόλις. Προχώρα εδώ. Α, στο καλό. Πολλά έφυγε. Καραγιοζόπουλε μου, πικρή σου μοίρα. Τώρα θα ειδοποιήσω να βάλουν οι πλωσκοπιές να μην φύγει από πουθενά αυτός ο καραγιώσης. Πού είναι κύριε, αχ Μανουλίσσα μου. Ο Κασκάτη πρέπει να σκεφτόμουν πώς θα την γλιτώσω. Γυναίκα, γυναικούλα, γυναικίτσα, γυναικικίτσα, συζύγιον, συζυγάτα, μωρί! Θα κακώ στον καιρό, ρε θα πεις μωρί! Όταν δεν έκανε μια εβδομάδα που τι άλλο από εδώ? Τι είναι τρεούλι μου? Λοιπόν γυναίκα, προηγουμένως σε συνάντησα το Χαρτζάρι. Ναι. Και ξέρεις τι μου είπε? Έχουμε λέει κάτι εντάλματα στο σεράι και με κυνηγάνε. Αν, στα όλεγα, στα έλεγα τρεούλι, σε βάζανε φίλοι να κάνεις φάρσες. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε ρε γυναίκα? Αχ, θα σε βάλει στη φυλακή και εγώ θα μείνω με τρία παιδιά στους πέντε δρόμους. Τι θα κάνουμε, αντρούλη μου?